στα ύψη βρίσκεται το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης 2-24 ώρα πριν από την συνεδρίαση του Eurogroup για την εκταμείευση της δόσης των 34 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Πρωθυπουργός στην παρέμβασή του στο Δίπρο που παρέθεσε η Σουηδική Ακαδημία στους Ευρωπαίους ηγέτες μετά τη τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης αλλά και τα φαινόμενα πολιτικού εξτρεμισμού. Πρέπει να διασφαλίσουμε την κοινωνική ειρήνη. Στην Ελλάδα έχουμε 58% ανεργία στους νέους ανθρώπους και αυτό απειλεί την κοινωνική συνοχή. Είναι κάτι που μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα πολιτικού εξτρεμισμού και αν αυτό συνεχιστεί μπορεί να πλήξει την υπόλοιπη Ευρώπη. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Με αφορμή την ψήφιση νομοσχεδίων με διαδικασίες κατεπήγοντος, σημείωσε με νόημα πως το μόνο που είναι αναγκαίο να γίνει είναι να φύγει με διαδικασία κατεπήγοντος αυτή η κυβέρνηση. Έκανε μάλιστα λόγο για προσπάθεια συγκρότησης ενός μερκελικού κόμματος στην Ελλάδα, είπε τον κύριο Σαμαρά. Ένα δίλημα πια υπάρχει μονάχα. Δημοκρατική εκτροπή ή δημοκρατική ανατροπή. Εκτροπή από τη συνταγματική τάξη και τη δημοκρατική λειτουργία. Με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη ή ανατροπή της καταστροφικής πολιτικής με το λαό στο προσκήνιο και το ΣΥΡΙΖΑ ενωτικό κοινωνικό μέτωπο μέσα και έξω από τη Βουλή καταλήτη μεγάλων πολιτικών εξελίξεων και αλλαγών. Λίγο πριν ο κύριος Τσίπρας αναχωρήσει για τη Λατινική Αμερική για να πιάσει το όνειρό του, μιλάει για ανατροπές και εκτροπές από το βήμα της Βουλής. Ευχόμαστε με τον καινούριο χρόνο να επανέλθει σοφότερος.